Κυριότερο πρόβλημα προκύπτει με την τηλεκπαίδευση. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ. Mm-hmm. Ουσιαστικά, με την ενημέρωση που έχουμε από την οργάνωση των καθηγητών, κάποιοι μαθητές δεν κατέστη δυνατό να παρακολουθήσουν σήμερα τα μαθήματά τους λόγω του προβλήματος που προέκυψε με το διαδίκτυο. Άρα, ορισμένοι μαθητές έχουν μείνει πίσω στην ύλη που πρέπει να καλυφθεί και ζητούν να βρεθεί μια λύση, διότι η παρουσία τους στα σχολεία, να πούμε ότι γίνεται και εκ περιτροπής. Άρα, όλοι οι μαθητές πρέπει τουλάχιστον στο θέμα της ύλης να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Ένα άλλο θέμα που μας ανέφεραν ότι προέκυψε είναι πως κάποιες σχολικές μονάδες με βάση τα λεγόμενα τους δεν προχώρησαν σε απολύμανση ως έπρεπε τουλάχιστον. Δηλαδή δεν ακολούθησαν τα πρωτόκολλα. Σε αυτό το στάδιο έχει σταλεί, όπως ενημερωθήκαμε, ένα σχετικό ερωτηματολόγιο με 30 ερωτήσεις σε όλα τα σχολεία να απαντηθούν βασικά ερωτήματα. Δηλαδή, αν υπάρχουν μάσκες, αν γίνονται θερμομετρήσεις, αν όντως έχουν γίνει απολυμάνσεις, για να γίνει μια ανάλυση αυτών των ζητημάτων και να ετοιμαστούν σχετικές εισηγήσεις προς το Υπουργείο Παιδείας. Και φυσικά, ένα άλλο θέμα το οποίο συζητήθηκε είναι και η επάνωδος όλων των μαθητών την 21η Μαΐου. Και να πούμε ότι ο ΕΛΜΕΚ αναμένεται αυτή την εβδομάδα να ζητήσει και συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας για να τα θέσουν όλα επιτάπητα. Νικόλ, σε ευχαριστούμε. Κρίσιμες είναι πάντως οι επόμενες ημέρες για την μετάβαση ή όχι στη δεύτερη φάση της άρσης